Το βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν Μινωική και Ρωμανό στο γήπεδο του Πανεπιστημίου στο τελικό 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Α1-ΕΠΣΗ. Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν πιο καλά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ στο 23ο λεπτό. Ο Χαρμπής από τα δεξιά έβγαλε τη σέντρα και ο Χριστάκης ανενόχλητος παραβίασε την εστία του εξουδετερωμένου Ψαρουλάκη, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στο συγκρότημα του Νίκου Ζουριά. Το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, ενώ οι γηπεδούχοι αντέδρασαν 10 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης και στην πρώτη τους καλή ευκαιρία κατάφεραν να φέρουν εκ νέου στα ίσα το παιχνίδι. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρουμελιώτης με κεφάλια στην καρδιά της άμυνας του Ρωμανού νίκησε τον Χωματά, κάνοντας το 1-1, σε μια φάση που ο αρχηγός των γηπεδούχων τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Το σκορ έμεινε μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού, με τη Μινωική να τελειώνει το παιχνίδι με ποδοσφαιριστή λιγότερο, καθώς ο διαιτητής αναμέτρησης Βασάκης απέβαλε τον Λέση στις καθυστερήσεις, σε μια φάση όπου οι ηθήνοντες των γηπεδούχων διαμαρτυρήθηκαν έντονα.